Ξέρετε, οι παλιοί εδώ στην Κρήτη, όταν γελούσαν πολύ, ξέρεις τι έλεγαν? Σε καλό θα μας βγει. Θα μας βγουν κλαψογέλια. Δηλαδή, γελάς. Όχι. Στο τέλος θα κλαις. Διαφωνώ κάθετα. Διαφωνείς κάθετα με ναι, αυτό. Ναι, γιατί πρέπει να έχουμε καλή ψυχολογία και θετική διάθεση. Ναι. Για να έρθουν όλα καλά. Για κοίτα τώρα τις πιο ενεργοβόρες οικιακές συσκευές. Α, εδώ θα κλάψουμε. Και πόσο θα πληρώσεις αν τις ξεχάσεις την πρίζα και αν η χρήση τους είναι αλόγιστη και παρατεταμένη και συνεχής. Πάμε λίγο να δούμε μια χαρακτηριστική κάρτα. Λοιπόν, είναι οι συσκευές που καίνε. Όχι μόνο αν τις αγγίξεις, αλλά και στην τσέπη μας. Θερμοσύφωνας. Από 3.000 μέχρι 5.500 βατ. Ακριβώς. Ο φούρνος που ψήνουμε το φαγητό μας από 2.000 μέχρι 4.000 βατ. Το αερόθερμο από 2.000 μέχρι και 3.000 βατ. Το πιστολάκι μαλλιών, αυτή η συνήθεια έτσι για γυναίκες, άντρες αλλά και παιδιά, από 1.800 μέχρι και 2.500 βατ. Το μάτι της κουζίνας από 1.500 μέχρι 2.000 βατ. Το ένα μάτι. Το μάτι της, του απλά. Ένα από τα τέσσερα, ναι, πέντε από τα μάτια. Τέσσερα. Ο βραστήρας, επίσης ενεργοβόρα συσκευή, 1.200 μέχρι και 3.000 βατ. Το πλυντήριο πιάτων, πολυτέλεια για κάποιους βέβαια, 1.200 μέχρι 1.500 βατ. Στεγνοτήριο ρούχων, 1.000 μέχρι 4.000. Και το σίδερο από 1.000 μέχρι 2.000. Εγώ αυτό που κρατάω από όλες τις επικοινωνίες που έχουμε στο τελευταίο χρονικό διάστημα με ανθρώπους που εξειδικεύονται και ασχολούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα με αυτό, είναι ότι ακόμα και αυτή η συσκευή που δεν περιμένουμε και την έχουμε συνεχώς, δηλαδή και το φορτιστή που τον αφήνουμε στην πρίζα, μπορεί να επιβαρύνει την τσέπη μας στο τέλος. Οπότε πρέπει να λάβουμε δράση. Λοιπόν, πάμε λίγο στους ειδικούς, πάμε λίγο στους επαγγελματίες, πάμε λίγο στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνδέσμων Εγκατασταθών Ηλεκτρολόγων και στον πρόεδρο, τον κύριο Θεόδωρο Αγκουράκη, ο οποίος για ακόμα μία φορά θα μας συμβουλέψει σε μία δύσκολη συγκυρία που ακόμα και το 1 ευρώ ίσως είναι χρήσιμο για πολλές οικογένειες, για τους περισσότερους από εμάς. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Πάμε λίγο να τα βάλουμε σε μία σειρά, όσο πιο περιεκτικά μπορούμε. Να αναφερθούμε λίγο σε οικιακές συσκευές, οι οποίες, όπως μας είπε και η Εύη Ισπανού, καίνε. Ποιες συσκευές λοιπόν μεταξύ άλλων πρέπει να προσέξουμε, τι πρέπει να κάνουμε? Η κυρία Σπανού τα περιέγραψε ακριβώς έτσι όσο έχουν τα πράγματα. Πράγματι αυτές οι συσκευές που ανέφερε είναι οι πλέον ενεργοβόρες και παράλληλα κοστοβόρες για την τσέπη του καταναλωτή και του νοικοκυριού. Αυτό που θα συμβούλευα εγώ εξ αρχής είναι ότι θα πρέπει με σοβαρό τρόπο να δώσουμε να αντιληφθούν τα μέλη μιας οικογένειας ότι θα πρέπει να γίνεται σωστή διαχείριση του ηλεκτρικού ρεύματος. Σωστή διαχείριση ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό το οποίο βέβαια το γνωρίζουμε διαχρονικά, πολύ περισσότερο αυτή την περίοδο, όπου τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Με φόντο βέβαια ανατιμήσεις και εκτοξεύσεις τιμών και στην ηλεκτρική ενέργεια και στο φυσικό αέριο. Σωστά, πρόεδρε? Έτσι ακριβώς, έχουν οι τιμές εκτιναχθεί στα ύψη, που σημαίνει ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε από την πλευρά μας ως καταναλωτές είναι να κάνουμε κάποιες κινήσεις οι οποίες θα μας επιφέρουν μία μείωση στο λογαριασμό, ναι, τον οποίο να είναι και διαχειρίσιμος, να μπορεί να πληρωθεί δηλαδή, γιατί θα έχουμε και επιπτώσεις στη συνέχεια. Σωστά. Άρα δηλαδή θα πρέπει, πέρα της σωστής διαχείρισης, θα πρέπει, αν μας επιτρέπουν τα οικονομικά μας, να κάνουμε μια αντικατάσταση των ενεργοβόρων συσκευών. Δηλαδή θα πρέπει να αντικαταστήσουμε ψυγεία κατά ψύχτες ή κλιματιστικά, τα οποία θα είναι υψηλής ενεργειακής κλάσης, ούτως ώστε να πετύχουμε με αυτή τους την κατανάλωση μια πολύ μειωμένη κατανάλωση στο τέλος και μια μειωμένη τιμή στο λογαριασμό μας. Θα πρέπει σε δεύτερο χρόνο να συντηρήσουμε αυτές τις συσκευές, οι οποίες, εάν δεν έχουν συντηρηθεί, δυστυχώς δουλεύουν χωρίς να έχουμε το βαθμό απόδοσης τον επιθυμητό, με αποτέλεσμα να χρεωνόμαστε χωρίς να έχουμε την απόδοση που θα έπρεπε. Κύριε Γκουράκη. Άρα δηλαδή θα πρέπει να συντηρήσουμε τα κλιματιστικά μας μηχανήματα, τα ψυγεία μας να κλείνουν καλά οι πόρτες, να μην μένουν για αρκετή ώρα ανοιχτές αυτές οι συσκευές οι πόρτες τους, και γενικότερα να προσπαθήσουμε να μην έχουμε συσκευές σε stand-by θέση, δηλαδή όπως τηλεοράσεις,
φορτιστές, σωστά, σωστά. Πολυτέλεια. Πολυτέλεια των προηγούμενων ετών, η αλήθεια είναι αυτή. Η stand-by φάση βέβαια και θέση των οικιακών συσκευών. Ναι, έχουν παραμείνει κάποια κατάλοιπα προκρίσεις και τώρα πραγματικά ζορίζεται ο καταναλωτής. Μήπως έχει υπολογιστεί. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε σωστές κινήσεις. Παραδείγματος χάρη στα πλυντήρια θα πρέπει να επιλέγουμε τα οικονομικά προγράμματα και να κοιτάξουμε. Και βέβαια νομίζω πέρα από τα οικονομικά προγράμματα να επιλέγουμε και τις κατάλληλες συσκευές, να έχουν δηλαδή ενεργειακή κλάση, γιατί μιλάμε για ενεργειακή αναβάθμιση όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Να είστε καλά, να είστε καλά, Πρόεδρε, κύριε Αγκουράκη, μας έχετε βοηθήσει πάρα πολλές φορές. Είναι καταναλωτές ιδιαίτερα. Ακριβώς. Γιατί έρθει ένας χειμώνας ο οποίος δύσκολος. Θα πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε με θέρμανση, με επιπλέον καταναλώσεις. Κατ' επέκταση λοιπόν θα είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να κάνουμε μια σωστή διαχείριση. Ορθή λειτουργία, χρήση και γενικότερα σωστή νοοτροπία σε μια δύσκολη περίοδο. Στο χέρι μας είναι σε πολλές περιπτώσεις.